Πέρυσι με τον Ολυμπιακό κατάφερες να φτάσεις μέχρι το τέλος. Φέτος με την Αργυρούπολη φτάσεις στον τελικό, αλλά πήγατε στην πηγή, ήταν πιο το νερό. Πες μας καταρχήν πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Εντάξει, ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Θεωρώ μπορούσαμε να παίξουμε αρκετά καλύτερα. Αλλά υπήρχε ένα θεματάκι, είχαμε πολλούς τραυματισμούς και δεν βρισκόμασταν μαζί προπονήσεις καθόλου. Δηλαδή, παίζαμε μόνο στο αρχικό, στην Αλφαβήτη με την Αργυρούπολη. Οπότε δεν είχαμε βρεθεί σαν ομάδα, δεν είχαμε δέσει και έτσι δεν μας βγήκε στο βάθος του παιχνιδιού. Ελέπιο εδώ γιατί θα μας σκοτώσουν εδώ πέρα. Λοιπόν, και πέρσι το βραβείο έχεις πάρει το βραβείο του καλύτερου πασαδόρου. Ποιους θαυμάζεις, ας το πούμε έτσι, σε αυτή τη θέση. Θαυμάζω. Ναι, ναι. Σίγουρα θα ήθελα να μοιάσω στο Λουτσιάνο Τετσέκο από το εξωτερικό. Είναι ο μέσος μου πασαδόρος, είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή πιστεύω. Και από Έλληνες. Από Έλληνες, σήμερα ας πούμε ήμουν στο γήπεδο με τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ. Είδα δύο απίστευτες πασαδόρες στον Μίσαλ και τον Κουρνέτα, πολύ μεγάλα ονόματα. Και σίγουρα θα ήθελα να φτάσω στο επίπεδο τους. Έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.